Το φαινόμενο των Περσίδων, γνωστό και ως πεφταστέρια, απολαμβάνει αυτό το Σαββατοκυριακό η Κύπρος. 60 έως και 80 μετέωρα αναμένεται ότι θα πέφτουν ανά ώρα απόψε και αύριο, ενώ το φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, αφού συμπίπτει με τη Νέα Σελήνη, την απουσία δηλαδή του φεγγαριού από τον ουρανό. Σύμφωνα με την NASA, η καλύτερη ημέρα παρακολούθησης είναι αύριο, οπότε και θα παρατηρηθεί η μεγαλύτερη πυκνότητα πτώσης διατών των αστεριών. Τι ακριβώς είναι οι Περσίδες, εξήγησε στον Αντένα ο αστροφυσικός Χρύσανθος Φάκας, ο οποίος σημείωσε ότι η παρατήρησή τους είναι καλύτερη μετά τα μεσάνυχτα σε βορειοανατολική κατεύθυνση, ακόμα και με γυμνό οφθαλμό, από χώρο ανοιχτό και σκοτεινό, μακριά από τα φώτα της πόλης, στην παραλία ή στο βουνό. Είναι μικρά πετραδάκια που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της γης και πειραχτώνονται στον ουρανό και εξαϊλώνονται και γίνεται μια μεγάλη φλόγα στον ουρανό και είναι αυτό το όμορφο θέαμα που ονομάζουμε πεφταστέρια. Το όλο φαινόμενο είναι συστηματικό κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, διότι η Γη περνά από ένα σημείο το οποίο στο παρελθόν είχε περάσει και ένας κομήτης, ο Swift Tuttle, και άφησε στο διάβαν του πάρα πολλά πετραδάκια και έτσι η ατμόσφαιρα της Γης τα πειραχτώνει και έχουμε αυτό το όμορφο φαινόμενο. Οι φίλοι του ουρανού μπορούν να παρατηρήσουν στον νυχτερινό ουρανό και τους πλανήτες Δία, Αφροδίτη, Κρόνο, καθώς και τον κατακόκκινο Άρη που κοσμούν το ουράνιο στερέωμα και πλαισιώνουν το όλο φαινόμενο των Περσίδων.